Λένε συχνά πως πίσω από κάθε γαστρονομική διοργάνωση υπάρχει ένας άνθρωπος που έχει μεράκι, όχι μόνο για το καλό ελληνικό φαγητό, αλλά και για τη ζωή μας. Και βέβαια είναι ιδιαίτερη χαρά όταν αυτός ο άνθρωπος έχει καταγωγή από τη δικιά μας την περιοχή. Από τους φούρνους συγκεκριμένα, φούρνους Κορσέ. Μίλτος Καρούμπα, το όνομα στην Ομοσπονδία Αρχιμαγείρων Ελλάδος και στη Λέσχη Αρχιμαγείρων Αθηνών και βέβαια κάτι ακόμη, μια διεθνής υποψηφιότητα για την Προεδρία. Και μάλιστα για την Προεδρία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αρχιμαγείρων και για το διάστημα 2016-2020. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε πολλά να πούμε για τον κύριο Μίλτο Καρούμπα, αλλά ας αφήσουμε τον ίδιο να μας πει τι ακριβώς, σε τι ακριβώς στοχεύει η Ομοσπονδία Αρχιμαγείρων Ελλάδος και φυσικά να μιλήσουμε για το Παγκόσμιο Συνέδριο που ξεκινά σε λίγες μέρες. Καλό μεσημέρι κύριε Καρούμπα. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Μια μεγάλη πρόκληση το να βρεθεί ένας Έλληνας στην Προεδρία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αρχιμαγείρων, Wok World Chef. Πώς και πήρατε μια τέτοια έτσι απόφαση να ρισκάρετε τόσο πολύ κύριε Καρούμπα? Κάθε άλλο παρά ρίσκο είναι. Γιατί το λέτε? Γιατί είναι δεδομένο ότι η ελληνική γαστρονομία είναι μια γαστρονομία που φιλοξενεί παγκοσμίως κάθε χρόνο πάρα πολλά εκατομμύρια τουρίστες. Mm-hmm. Είναι λοιπόν γνωστή η ελληνική γαστρονομία στο εξωτερικό, σε όλο τον κόσμο, και το μόνο που της λείπει είναι να μπορέσουμε να την διαδώσουμε και να δημιουργήσουμε μια ταυτότητα στο εξωτερικό. Αυτή ήταν λοιπόν για μένα η μεγάλη πρόκληση και επί τη ευκαιρία του Παγκόσμιου Συνεδρίου που έχουμε φέρει σαν Ομοσπονδία Αρχιμαγείρων Ελλάδος από τις 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, δεδομένης της εκλογής του νέου Προέδρου, τόλμησα, μπορώ να πω, να συμμετέχω σε αυτή τη διαδικασία και μπορώ να πω με εισάξεις πιθανότητες με τους άλλους δύο συναδέλφους διεκδικητές. Κύριε Καρούμπα, μέχρι στιγμής έχει προκύψει ποτέ Προεδρία από Έλληνα σε αυτή την Παγκόσμια Ομοσπονδία Αρχιμαγείρων, ή αν καταφέρετε και εκλεγείτε θα είστε ο πρώτος? Όχι μόνο από Έλληνα, αλλά ούτε καν από Μεσόγειο. Α, μεσογειακή διατροφή λοιπόν δεν έχει τιμηθεί στην Παγκόσμια. Πέρα από τον ιδρυτή που το 1928, γνωστό σε όλους, Εσκοφιέ, ίδρυσε αυτή την Παγκόσμια Ομοσπονδία και είναι Γάλλος, έκλειται κανένας άλλος δεν υπήρξε από την Μεσόγειο που να μπορεί να είναι, που να διεκδικήσει και να είναι πρόεδρος της παγκόσμιας αυτής κοινότητας. Είναι μια μεγάλη κοινότητα με 10 εκατομμύρια σεφ, με 105 χώρες σε όλο τον πλανήτη. Mm-hmm. Και καταλαβαίνετε 100, ότι 106 κυρία... κράτη-μέλη είδα στην έρευνα που έκανα, 10 εκατομμύρια μάγειροι και σεφ μέσα σε αυτό το, στην Πανελλήνια, στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Αρχιμαγείρων. Μιλάμε για μια ισχυρή δύναμη γαστρονομίας ανά τον κόσμο. Είναι η δύναμη της γαστρονομίας η οποία καθορίζει και τις γαστρονομικές τάσεις και όλα τα γαστρονομικά δρόμενα παγκοσμίως. Αλλά ο στόχος ο δικός μου είναι ένας και μοναδικός. Πέρα από την προεδρία που θα, εάν εκλεγώ, θα ασκήσω και θα είναι σίγουρα ισότιμη για όλες τις χώρες, μικρές και μεγάλες γαστρονομικά, γιατί θέλω να αναδείξω όλες τις χώρες, αλλά ο βασικός στόχος είναι να αναδείξω την ελληνική γαστρονομία και να διεισδύσουν όσο μπορούν πιο πολλά ελληνικά προϊόντα στην διεθνή συνταγογραφία. Mm-hmm. Είναι ο στόχος μου, γιατί όλοι θεωρώ ότι πρέπει να βάζουμε ένα μικρό λιθαράκι, από όποια πλευρά και να είμαστε, στην οικονομική κρίση που μας βαστίζει. Μάλιστα. Βέβαια, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο και ρίξει και λεφτό πλάνο, που σας εύχομαι ειλικρινά από καρδιάς να το επιτύχετε. Από την άλλη, έχουν πολλοί να αντιτείνουν ότι η ελληνική γαστρονομία και η μεσογειακή διατροφή το τελευταίο διάστημα από κακώς εννοούμενη άσκηση του επαγγέλματος, του χώρου, των επαγγελματιών του τουρισμού έχει χάσει αυτό το οποίο αποτελούσε το συγκριτικό της πλεονέκτημα. Την ταύτιση της μεσογειακής διατροφής με την καλή υγεία και τη διατήρηση της σωματικής ευρωστίας. Και αυτό γιατί έχουν μπει και άλλα είδη μέσα στην παράδοση, και την ελληνική αλλά και τη μεσογειακή. Θα ήθελα λίγο να το σχολιάσετε αυτό. Βεβαίως, θα συμφωνήσω μαζί σας σε ένα ποσοστό, χωρίς να σημαίνει ότι έχει χαθεί η αξία που πραγματικά μας δίνει η μεσογειακή διατροφή. Σίγουρα, επειδή η μαγειρική και η αγροπλαστική που συμμετέχουν σε αυτό το θέμα είναι τέχνες
και πολλές φορές μέσα στις τέχνες δυστυχώς εισαγωγικά βιάζουμε κάποια πράγματα. Έτσι έχει συμβεί και με πολλούς από εμάς, στα πλαίσια του να δημιουργήσουμε κάτι το ιδιαίτερο, έχουμε παραβιάσει τα όρια που μας επιτρέπονται και έτσι έχουμε εισχωρήσει ακανόνιστα μέσα στο κομμάτι που λέγεται μεσοδιαγειακή διατροφή και έχουμε χαλάσει κάποια δεδομένα. Θεωρώ ότι, πρώτα απ' όλα όχι μόνο θεωρώ, αλλά μέσα στο πρόγραμμα το οποίο έχω παρουσιάσει σε όλες τις χώρες και ειδικά μέσα στη Μεσόγειο, εμείς ξεκινάμε να κάνουμε ένα φόρουμ μεσογειακής διατροφής, στο οποίο θα καταγραφούν όλοι οι κανόνες. Όταν λέτε εσείς, φόρουμ μεσογειακής διατροφής. Εννοώ ότι με τις μεσογειακές χώρες, η Ομοσπονδία Μαγείρων Ελλάδος και σαν World Chefs θα δημιουργήσουμε μία τράπεζα πληροφοριών για τη μεσογειακή διατροφή, που πλέον θα αποκτήσει μία εγκυκλοπαιδική καταγραφή, ώστε να γνωρίζουμε ότι αυτή είναι η πραγματική μεσογειακή διατροφή και όλα τα χαρακτηριστικά της. Γιατί σήμερα ναι, έχει αναγνωριστεί, αλλά δεν έχει καταγραφεί πουθενά, ώστε να γνωρίζουμε τα δεδομένα της, πέρα από κάποια στοιχεία τα οποία μας δίνουν διατροφικές αναφορές. Ναι. Αυτό θα είναι δηλαδή μια τράπεζα, το καλάθι ας πούμε της μεσογειακής διατροφής, ελληνικής διατροφής, αλλά με έναν μοντέρνο τρόπο, οπτικοποιημένο φαντάζομαι και ηλεκτρονικό, ώστε να μπορεί να έχει σε αυτό πρόσβαση ο καθένας, να μπορεί να γνωρίζει τι προϊόντα μπορεί να βρει, να γνωρίζει τη γαστρονομία του τόπου, την παράδοση κάθε τόπου, τι μπορεί να δοκιμάσει από τα πιάτα της περιοχής, κάτι που λείπει, δηλαδή λείπει μια ταυτότητα. Ταυτότητα και να αναδείξουμε ότι η πηγή της μεσογειακής διατροφής είναι η κρητική διατροφή, είναι η ελληνική γαστρονομία, από εκεί προέκυψε και είναι αδικία να μην αναφέρεται παγκοσμίως ότι ναι, μένει μεσογειακή διατροφή, αλλά από κάπου υπήρξε η αρχή. Η αρχή λοιπόν της μεσογειακής διατροφής είναι η κρητική διατροφή. Πρέπει να το αναδείξουμε. Να το αναδείξουμε. Κάποιο διάστημα οι Έλληνες σεφ και οι μάγειροι, προσπαθώντας να έρθουν πιο κοντά με την κυρίαρχη τότε γαλλική κουζίνα, άρχισαν να φέρνουν καινοτομίες, διαφορετικά πράγματα και στο ελληνικό τραπέζι. Βέβαια, όπως πολύ συχνά κάνουμε οι Έλληνες, φτάνουμε από το ένα άκρο στο άλλο, δηλαδή από το λιτό στην υπερβολή. Βάλαμε την κρέμα γάλακτος και δεν ξέρω, παντού. Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε πάλι μια σαφέστατη τάση διατήρησης, επέκτασης, ανάπτυξης της παραδοσιακής διατροφής με ένα μοντέρνο τρόπο, με αυτό που θα λέγαμε nouvelle cuisine. Δεν ξέρω πόσο αυτό φαίνεται και στα δικά σας μάτια, μια και έχετε διεθνείς σπουδές. Ιδιαίτερα θετικό για την πατρίδα μας. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε. Θα ήθελα να μου πείτε την άποψή σας. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ θα σας πω ότι ισχύει σήμερα από τους Έλληνες αρχιμάγειρες και μέσα από την Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδος. Ναι. Τρέχουμε ένα project το οποίο εδώ και 2 χρόνια το παρουσιάζουμε μέσα από τα 21 γραφεία που διατηρούμε σε όλο τον κόσμο και το οποίο το λέμε Great Cuisine, GR Eat. Είναι ένα λογοπαίγνιο γιατί θεωρούμε ότι το GR, η ελληνική διατροφή, το GR Eat, είναι πραγματικά great, είναι πραγματικά σπουδαία. Αυτό λοιπόν το βασίζουμε σε 4 πυλώνες που για να δώσω μια ταυτότητα. Είναι ότι σεβόμαστε την παράδοση, αλλάζουμε την εμφάνιση, μαγειρεύουμε σύμφωνα με τις σύγχρονες διατροφικές ανάγκες και χρησιμοποιούμε μόνο ελληνικά προϊόντα. Αυτό λοιπόν το τετράπτυχο μας δημιουργεί μια ταυτότητα σε αυτό που σήμερα έχουμε ανάγκη. Γιατί ναι μεν η ελληνική κουζίνα λέμε ότι είναι πολύ καλή, είναι ωραία, έχει ανάγκη μιας καλύτερης οπτικής εικόνας, πρέπει να σεβαστούμε την εποχή μας με τις ανάγκες τις διατροφικές και με τις ασθένειες τις οποίες σήμερα η διατροφή προκαλεί και να χρησιμοποιήσουμε τα ελληνικά προϊόντα σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή είπατε το τετράπτυχο, για να το επαναλάβουμε, γιατί σεβόμαστε την παράδοση. Αλλάζουμε την εμφάνιση. Παραδοσιακή κουζίνα με μια νέα μορφή, αυτό που λέμε νέα κουζίνα. Χρησιμοποιούμε μόνο ελληνικά προϊόντα της παραγωγής ανά το χρόνο που βγαίνουν. Ακριβώς, δηλαδή δεν βάζουμε ας πούμε την ντομάτα το Γενάρη, λέω ακριβώς, από τώρα. Ναι. Και μαγειρεύουμε σύμφωνα με τις σύγχρονες διατροφικές ανάγκες. Ένα απλό παράδειγμα. Θέλουμε να κάνουμε ένα μουσακά που είναι πολύ κλασικό και το ξέρει ο κόσμος. Το μουσακά, επειδή κάποτε το τηγανίζαμε όλα τα λαχανικά μας στο λάδι, σήμερα δεν επιτρέπεται. Mm-hmm. Σήμερα λοιπόν μπορούμε να τον ξεκάσουμε με ελαιόλαδο, να τον κάνουμε στο γκριλ, στο φούρνο μας ή στη σκάρα ή όπου θέλουμε και πραγματικά να βγει ένα εξίσου
ποιοτικό και γευστικό αποτέλεσμα, ναι. το οποίο όμως να μην έχει παθογενειακά στοιχεία από τα τηγανίσματα. Ένα απλό παράδειγμα σας λέω, επειδή το καταλαβαίνει ο κόσμος. Δηλαδή, ένα σεφ σήμερα δεν πρέπει να γνωρίζει μόνο από τεχνολογία τροφίμων, πρέπει να είναι και εμπνευσμένος, αλλά πρέπει να γνωρίζει και όλες τις σύγχρονες διατροφικές τάσεις και το τι, στην ουσία, να έχετε και κάποιες γνώσεις ιατρικής, θα μπορούσε να πει κανείς, ώστε το φαγητό το οποίο παρασκευάζουμε και να παρασκευάζεται κάτω από συνθήκες υγιεινής, στις θερμοκρασίες που πρέπει, αλλά και οι άνθρωποι που θα το καταναλώσουν να μην επιβαρύνεται από αυτό η υγεία τους. Ακριβώς. Δεν είναι να μαγειρέψουμε για αρρώστους, είναι να μαγειρέψουμε για να μην προκαλέσουμε ασθένειες. Mm-hmm. Νομίζω όμως ότι και εσείς σαν επαγγελματίας, στο προσωπικό σας βίο, στον επαγγελματικό σας βίο, έχετε φροντίσει αυτό να το κάνετε πολύ εύστοχα. Νομίζω ότι ήδη τρέχετε ένα project που αφορά και την καλή διατήρηση της υγείας για ανθρώπους που νοσηλεύονται, για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Φτιάχνετε μια καινούργια γαστρονομική άποψη γι' αυτό, κύριε Καρούμπα. Εγώ επαγγελματικά βρίσκομαι στον όμιλο της Βιβάρδια, mm-hmm. που μέσα στον όμιλο της ΜΙΚ είναι και το νοσοκομείο του Υγεία. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν έχω αναλάβει ένα project το οποίο έχει να κάνει με όλα αυτά τα οποία αναφέρεστε και συνεργασία με τους κλινικούς διαιτολόγους και με τους γιατρούς και με τους ενδοκρινολόγους. Φτιάχνουμε ένα πολύ ιδιαίτερο μενού μέσα από τις διαδικασίες της σύγχρονης της μαγειρικής, με συστήματα μαγειρεύματος σε σουβίτσι και νέο αέρος, σε σωστές θερμοκρασίες, σε διατήρηση, γιατί ένα καλό φαγητό είναι ένα διασφαλισμένο φαγητό από πλευράς υγιεινής. Το οποίο πραγματικά θεωρούμε ότι θα είναι ένα πρότυπο υγείας για τους ασθενείς μας. Ωστόσο, να σας ρωτήσω τώρα, μια και μιλάμε στον Samos FM και τους 97,7 μεγάκυκλους, να σας ρωτήσω για τα μέλη σας από την περιοχή της Σάμου. Είστε εσείς ο ίδιος φουρνιώτης, υπάρχουν άνθρωποι από το δικό μας το νησί που τιμούν την λέσχη αρχιμαγείρων, την Ομοσπονδία Αρχιμαγείρων. Θα ήθελα να μου πείτε λοιπόν για τους ανθρώπους που σας πλαισιώνουν, για τους ανθρώπους που υποστηρίζουν αυτή σας την προσπάθεια να περάσετε την μεσογειακή κουζίνα στο Παγκόσμιο Συνέδριο Αρχιμαγείρων αλλά και στην Παγκόσμια Ομοσπονδία. Εγώ είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος γιατί η περιοχή μας έχει αναδείξει σπουδαίους επαγγελματίες αλλά και σπουδαίους χαρακτήρες. Μέσα σε αυτούς που πραγματικά θέλω να ξεχωρίσω είναι ο Βαγγέλης ο Πιλιμπάς με το περίφημο εστιατόριό του, ναι. ο οποίος θεωρώ ότι πρέπει να είναι καμάρι για τη Σάμο και την ευρύτερη περιοχή, γιατί είναι ένας 100% επαγγελματίας, η ποιότητα που προσφέρει είναι μοναδική και συνδυάζεται με το χαρακτήρα του που τον καταθέτει και στα πιάτα του. Όπως επίσης ένας καλλιτέχνης της μαγειρικής. Ακριβώς. Όπως επίσης η πολύ σπουδαία συνάδελφός μας η Αργυρό η Ζαφύρη, πολύ σπουδαία σερ, γιατί να μην έχουμε μόνο άντρες, να έχουμε και γυναίκες, που έχουμε αρκετές στα 1500. Ναι, είναι ένα ανδροκατούμενο επάγγελμα ο χώρος μας. Πλέον όχι τόσο. Κάποτε ήταν πολύ ανδροκατούμενο, σήμερα υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες, που είναι και στο βαθμό του ΣΕΦ και έχουν λάβει εστιατόρια, ξενοδοχεία και αυτό είναι το ευχάριστο της όλης υπόθεσης που μας ενδιαφέρει στα mm-hmm. λέσια αρχιμαγείρων. Και στην παράλληλα στην Παγκόσμια Ομοσπονδία, στη World Chef, υπάρχει ένα ξεχωριστό κομμάτι που είναι το World Chef Women, που εκεί πραγματικά υπάρχουν χιλιάδες ΣΕΦ γυναίκες, όχι ότι ρατσιστικά τις ξεχωρίσουμε, αλλά απλώς να μας μεταφέρουν τις προτάσεις τους μέσα από την γυναικεία διέστηση και την γυναικεία κατάσταση. Μάλιστα. Είπαμε λοιπόν τον Βαγγέλη τον Πιλιμπά, την Αργυρό τον Ζαφύρη, έχουμε και άλλα άτομα. Σίγουρα οποία θα μου διαφεύγουν πάρα πολύ. Ναι. Πάρα πολύ. Απλώς τώρα αυτοί οι δύο μου έρχονται στο μυαλό. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που και από τους φούρνους ακόμα, μέσα στην καταγωγή της μητέρας μου και έχω μέχρι τα 16-17 χρόνια κάθε καλοκαίρι ερχόμουν ανελιπώς 3 μήνες διακοπές. Έχω μεγαλώσει μέσα στα καΐκια, μέσα στα ψάρια, μέσα στα. Κάνουν και μια πολύ φιλότιμη προσπάθεια τελευταία οι φουρνιώτες. Βεβαίως. Και την παρακολουθούμε και μέσα από τη δουλειά μας και μέσα από τη συνεργασία με το Όλοι. Παρακολουθούμε λοιπόν ότι προσπαθούν οι άνθρωποι να επενδύσουν στη γαστρονομία του τόπου. Γιατί για ένα διάστημα είχε χαθεί αυτή η ταυτότητα, όπως είχε χαθεί σε πολλές περιοχές της Ελλάδος. Μα παντού πρέπει να επικρατήσει. Σήμερα. Το ζήτημα της γαστρονομίας είναι απλό. Όλος ο κόσμος θέλει απλές, καθαρές,
τοπικές γεύσεις να δοκιμάσει. Όταν πάω λοιπόν στους φούρνους, αν θα έρθω σε Σάμο, δεν θέλω το μέλι που να φάω να είναι από τη Βουλγαρία. Θέλω να είναι σαμιώτικο. Έχουμε τόσα βουνά, με τα θυμάρια. Έχουμε τόσα προϊόντα, πραγματικά. Το καλό μας το κρασί, που δυστυχώς όμως σε πολλές περιπτώσεις δεν βοηθάνε και οι νόμοι, ώστε σε ένα εστιατόριο υποχρεωτικά να υπάρχει η τοπική εικόνα, το τοπικό φαγητό. Πρέπει να βγουν προδιαγραφές, πρέπει να βγουν εντολές, ώστε να προακθούν τα προϊόντα μας μέσα από την τουριστική κίνηση. Και όχι να δουλεύουμε. Ναι, μεν και τα άλλα προϊόντα έχουν θέση, αλλά τα προϊόντα μας πρέπει να υπάρχουν οπωσδήποτε στο τραπέζι μας. Κύριε Καρούμπα, σας εύχομαι ειλικρινά σε αυτό το Παγκόσμιο Συνέδριο Αρχιμαγείρων που θα γίνει τις επόμενες μέρες στη Θεσσαλονίκη, το διοργανώνετε, θέλω να πιστεύω με επιτυχία, το διοργανώσετε με επιτυχία, και σε αυτή την εκλογή σας, την οποία από ό,τι φαίνεται πολλοί την πιστεύουν και την υποστηρίζουν, μέσα από αυτό να βγει έστω ένα σήμα ποιότητας, ένα σήμα που να πιστοποιεί ότι ο συγκεκριμένος χώρος μπορεί και παρέχει ελληνικό προϊόν, ελληνικής ταυτότητας, με ελληνικές πρώτες ύλες, που να μην είναι κακοποιημένο, γιατί αυτό αξίζει, να το γνωρίζει ο κόσμος και να το γεύεται. Και βέβαια, θα ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Εδώ στη Σάμο υπάρχει ένα εκπληκτικό προϊόν, πέραν των πολλών άλλων του πρωτογενούς τομέα. Ένα προϊόν με ονομασία προέλευσης, ένα προϊόν που βάλεται το τελευταίο διάστημα ποικιλοτρόπως. Αυτό είναι το σαμιώτικο κρασί. Διεθνώς αναγνωρισμένο, ο καλύτερος πρεσβευτής μας σαν τόπος ανά τον κόσμο. Θα ήθελα λοιπόν, εάν και εφόσον εκλεγείτε, πράγμα το οποίο σας το ευχόμαστε από καρδιάς και το πιστεύουμε, να γίνει αυτή σας η εκλογή μια αφορμή, το σαμιώτικο κρασί να γίνει περισσότερο γνωστό, οπότε και μέσω της Ομοσπονδίας Αρχιμαγείρων να έρθουμε σε μια επαφή, να γίνει μια από αυτές τις εξαιρετικές διοργανώσεις που γίνονται το τελευταίο διάστημα. Ναι. Τα δύο πλέον γνωστά προϊόντα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν μιλάμε τώρα που υπάρχουν το ίντερνετ και τα ηλεκτρονικά και μαθαίνουν, εδώ και 30 χρόνια τα δύο γνωστά, μάλλον θα πω τρία γνωστά προϊόντα, ήταν το κρασί της Σάμου, το μπράδι του Μεταξά και η Ελιές Καλαμών. Στην παγκόσμια συνταγογραφία ήταν τα πρώτα που είχαν καταγραφεί. Βέβαια, θέλει και από την πλευρά της Σάμου, ναι, μεν εμείς θα προσπαθήσουμε και αυτό είναι στόχος μας και είναι και η υποχρέωσή μας, αλλά θέλει και από την πλευρά των παραγόντων της Σάμου που κινούν αυτό το προϊόν, γιατί αυτό είναι γνωστό, το γνωρίζουν, αλλά έχει περάσει μια κρίση μεγάλη, γιατί δεν έχει συντηρηθεί η ταυτότητα που είχε το όνομά του. Αυτό πιστεύω. Αλλά ήταν παγκοσμίως και είναι παγκοσμίως γνωστό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και μου κάνει εντύπωση που τα τελευταία χρόνια έχει πάθει μια καθίζηση. Να το σίγουρα θα βοηθήσουμε και σίγουρα γιατί να το αναπτύξουμε. Είναι και το μέρος μας, έτσι. Ναι. Αυτό το κρασί, μάλλον αυτό πίνουμε. Είναι και κάτι το οποίο και ο Βαγγέλης ο Μπιλμπάς έχει προσπαθήσει ευρύτατα να το αναδείξει σε συνεργασία με την Ένωση Ιδιωτικών Συνεταιρισμών. Να σας ρωτήσω τώρα, βέβαια, να κάνουμε και μια αρνητική κριτική. Λένε πολλοί ότι η Λέσχη Αρχιμαγείρων, η Ομοσπονδία Αρχιμαγείρων, κάνει εξαιρετικές διοργανώσεις. Αυτό που ξενίζει λίγο είναι τα διάφορα, πώς να τα πω, μετάλλια, κονκάρδες, αυτά τα οποία στολίζουν πολύ συχνά τη λιτή κατά τα άλλα στολή του ΣΕΦ. Θα ήθελα την άποψή σας γι' αυτό. Θα σας πω ακριβώς πώς είναι. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, αλλά δεν είναι μια ελληνική πρωτοτυπία. Όχι αυτό, βέβαια, είναι διεθνής αυτό. Αυτό είναι κάτι το οποίο ισχύει παγκοσμίως. Mm-hmm. Οπότε και εμείς ακολουθούμε παγκοσμίως τους κανόνες. Αυτό το μετάλλιο είναι για να ξεχωρίζει κάποιος και από τη βαθμίδα του, αλλά και στη χώρα που πηγαίνει. Όταν πηγαίνουμε σε ένα συνέδριο ή σε μια συνάντηση, σε ένα διαγωνισμό 150 χωρών, είναι τιμή για τον ΣΕΦ να δείχνει από πού προέρχεται, ότι είναι Έλληνας, ότι είναι Πακιστανός, ότι είναι Γάλλος, ότι είναι Ελβετός. Δεν είναι λοιπόν κάτι το οποίο μας το έχουμε ανακαλύψει εμείς εδώ στην Ελλάδα. Σίγουρα δεχόμαστε και καλές κριτικές και κακές κριτικές. Υπάρχουν άνθρωποι και υπάρχουν εστιατόρια που θέλουν να έχουν το μετάλλιο. Υπάρχουν άλλοι που λένε, υπάρχουν κριτικές από κάποιους συναδέλφους, οι οποίοι όμως συνήθως δεν έχουν έρθει στο χώρο να δουν το τι γίνεται. Όταν δεν συμμετέχεις, σίγουρα κάνεις την κριτική πιο από εύκολα. Μακριά, από μακριά. Από μακριά. Πάντως το μεγαλύτερο μετάλλιο
για έναν σεφ. Και εμένα προσωπικά δεν με εκφράζει. Αν ζήσετε την δική μου την άποψη. Ναι, δεν σας εκφράζω. Δεν με εκφράζει αυτή η, ας το πούμε, η φορεσιά συνηθί στο δίτου μάγειρο. Ο μάγειρος πρέπει να είναι κομψός μέσα από τη φορεσιά του. Και το μεγαλύτερο μετάλλιο θα δίνει εκείνος που γεύεται, αυτό παρασκευάζεται. Και φυσικά σας, αυτό το μετάλλιο, θα το πω αυτό γιατί έτυχε να γνωρίζω το γιατρό του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αυτό το μετάλλιο σας το έχει δώσει ο ίδιος ο Κάρολος Παπούλιας, το μετάλλιο της προτίμησης. Ναι. Δύο ανθρώπους εμπιστευόταν την υγεία του και εμπιστεύεται την υγεία του. Ένας ήταν ο γιατρός, το άλλος ήταν εσείς. Έτσι δεν είναι? Εγώ το συνόδευα τον κύριο Παπούλια, όταν τον πρόεδρο, όταν ήμουν στην Ολυμπιακή και έκανα τις πτήσεις του στις Παρατλαντικές, σαν σεφ του αεροπλάνου. Ναι. Και μάλιστα είχε ιδιαίτερη. Μαζί με τον γιατρό, βέβαια. Μαζί με τον γιατρό. Είχε ιδιαίτερη αγάπη στο δικό σας το φαγητό. Και αν δεν κάνω λάθος, κάποια στιγμή που ήθελε κάτι να γευτεί και το είχατε ετοιμάσει, αλλά το ξεχάσατε, τον αποζημιώσατε με κάτι άλλο. Ναι. Βεβαίως. Έχει συμβεί αυτό. Ναι. Και τελικά η απάντηση ήταν ότι καλά που το ξέρετε, γιατί από εδώ και μπρος θα τρώω το συγκεκριμένο μου. Τι ήθελε να φάει και του φτιάξατε και τελικά το αντικαταστήσατε με κάτι άλλο. Ήθελε να φάει ένα ψάρι πλακί, ναι. Πλακί και δυστυχώς τελευταία στιγμή όπως έγιναν οι φορτώσεις του αεροπλάνου το συγκεκριμένο τρόλεϊ που λέμε ξεχάστηκε. Εκ των πραγμάτων λοιπόν μέσα στο αεροπλάνο είχαμε αρκετά υλικά και του έφτιαξα κάτι μέρια φρουνιώτικα. Α, λοιπόν, ωραία! Αντικαταστήσατε λοιπόν το ψάρι με κάτι μέρια φρουνιώτικα. Με κάτι μέρια πραγματικά φρουνιώτικα. Είχα τυρί από τους φούρνους, πάντα είχα. Είχα λοιπόν φτιάξει και ζύμες, είχα τον τρόπο να το φτιάξω και του λέω πρόεδρε, θα σας υποζημιώσω με κάτι. Του έβαλα και λίγο μέλι επάνω θυμαρίσιο και του το έκανα λίγο διαφορετικό. Οπότε πραγματικά το άρεσε γιατί του άρεσε να πίνει και ένα τσιπουράκι και αποζημιώθηκε καταλήλως. Μάλιστα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και εγώ έχουμε δύο κοινά. Λατρεύουμε το φρουνιώτικο τυρί, το αυθεντικά φρουνιώτικο τυρί. Ναι, το αυθεντικά. Φαντάζομαι το λατρεύετε κι εσείς και όχι μόνο από την καταγωγή σας. Κύριε Καρούμπα, ήταν ξεχωριστή χαρά που μιλήσαμε σήμερα. Σας εύχομαι πραγματικά σε αυτό το Παγκόσμιο Συνέδριο Αρχιμαγείρων 24 με 27 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη να αναδειχθεί η γαστρονομία της Ελλάδας μας, να αναδειχθεί η μεσογειακή διατροφή και φυσικά μέσα από όλο αυτό να δούμε στην Προεδρία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αρχιμαγείρων έναν Έλληνα. Εσάς. Ευχαριστούμε θερμά. Εγώ ευχαριστώ και θεωρώ ότι οι ευχές από την πατρίδα μου, την ιδιαίτερη, θα πιάσουν τόπο. Αλλά σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα έχει πλέον γίνει πάρα πολύ γνωστή. Γιατί εγώ γύρισα όλο τον κόσμο με το πρόγραμμά μου, γιατί μέσα στην ομάδα μου δεν είμαι μόνος μου. Έχω μια ομάδα με έναν. Η ομάδα μου είναι ένας Κύπριος, ένας Πολωνός και ένας από το Αζερβαϊτζάν που συμμετέχουμε στο Executive Committee για αντιπρόεδρος γραμματέας και ταμείας. Γύρισα λοιπόν όλο τον κόσμο προωθώντας και το ελληνικό πρόγραμμα αλλά και την ελληνική γαστρονομία. Οπότε τα ωφέλη είναι πραγματικά πολλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας.